to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο μας έχουμε την χειρουργό οτορινολαριγκολόγο, την κυρία Αργυρό Κυπρέου. Τι κάνετε, κυρία Κυπρέου? Καλά εσείς και χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Face to Face. Είστε και μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου. Και το τονίζουμε αυτό γιατί μεν είστε χειρουργός οτορινολαριγκολόγος, αλλά ειδικά ασχολείστε και με την αισθητική, την όλη αισθητική του προσώπου. Σημαντικό να το τονίσουμε Βεβαίως. Σήμερα. Όλο το προσώπου και ιδιαίτερα της μύτης, επειδή είναι και το δυσκολότερο κομμάτι, όπως θα εξηγήσουμε στη είναι συνέχεια. Είναι κεντρικό. Όλοι κοιτάνε ή τα μάτια ή τη μύτη και φυσικά ή τα χείλια. Αλλά η μύτη είναι αυτή που δίνει ίσως έμφαση και στα μάτια και στα χείλια, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί όταν είναι μια μύτη που δίνει στόχο στο βλέμμα, τότε δεν μπορείς να κοιτάξεις τα όμορφα μάτια και τα όμορφα χείλη. Προσελκύει το βλέμμα όταν έχει ατέλειες, όταν έχει μια καμπούρα, όταν έχει κάποιες παραμορφώσεις. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τη διορθώνουμε. Σωστά. Είναι αλήθεια ότι ασχολείστε με τη ρινοπλαστική 15 ολόκληρα χρόνια? Ναι, είναι αλήθεια. Εσύ έχω φτάσει στα 15 χρόνια και είναι κάτι που πρέπει να το αγαπάς. Είδεστε και νέα και ωραία. Ναι. Πότε προλάβατε? Πρέπει να το... Έχουμε βάλει στόχο πριν τουλάχιστον 15 χρόνια, όπως σας έλεγα, από την ειδικότητα κιόλας. Mm-hmm. Η οποία βασική μας ειδικότητα είναι οριλά, αλλά υπάρχει μια τεράστια επέκταση στην ειδικότητα αυτή και εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία και η νέα ειδικότητα που είναι η πλαστική χειρουργική προσώπου, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με καλύτερο τρόπο μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων που παρουσιάζονται μέσα από τη μύτη είτε από μια προηγούμενη επέμβαση. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Τα πιο συχνά προβλήματα είναι αυτά. Μια κακοχειρουργημένη μύτη. Πάμε να πούμε τι έχει αλλάξει βασικά σε αυτά τα τελευταία χρόνια με την πείρα σας, γιατί βλέπετε τα τελευταία 15 χρόνια διάφορα πράγματα. Ποια είναι αυτά? Αυτό που λέμε και κυρίως στην Αμερική, που είναι και η μετεκπαίδευσή μου, ότι αυτά που έχουν συμβεί την τελευταία δεκαετία στη ρινοπλαστική, και εγώ θα το εντοπίσω ακόμα περισσότερο την τελευταία πενταετία, που τους παρακολουθώ πολύ στενά, αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει συνολικά όλα τα χρόνια τα προηγούμενα στην ιστορία της ρινοπλαστικής. Επειδή έχει καλυτερεύσει. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει ο τρόπος, η μέθοδος. Mm-hmm. Είναι μια νέα μέθοδος πλέον, η οποία δεν είναι όπως το παρελθόν καθαρά μειωτική. Δηλαδή δεν βλέπουμε τις μύτες και λέμε, α, τι θα βγάλουμε. Αρχίζουμε και βγάζουμε ύβο, βγάζουμε πλάγιους, αφαιρούμε. Δεν είναι πλέον αφαιρετική. Αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή, αφαιρώντας χιλιοστά, αλλά δένοντας τους χόνδρους μεταξύ τους, κάνουμε μια νέα διάπλαση, η οποία μας δίνει βεβαίως μια όμορφη μύτη, αλλά είναι και ισχυρή. Αυτό είναι το ζητούμενο, να είναι ισχυρή. Άρα, για να πούμε τι ακριβώς είναι η ρινοπλαστική, να μας εξηγήσετε λιγάκι τον όρο, για να καταλάβει ο τηλεθεατής τι ακριβώς είναι. Βεβαίως. Η ρινοπλαστική είναι η επέμβαση η οποία ασχολείται με την αλλαγή στο σχήμα της μύτης μας. Και αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να είναι μία μικρή αλλαγή, αν κάποιος επιθυμεί μία μόλις χιλιοστά, ίσως να αφαιρέσει λίγο τον ύβο στη ράχη της μύτης του ή τα ρουθουνάκια του, αλλά μπορεί να είναι και μία μεγάλη αλλαγή. Και μπορεί να περιβάλλει και προβλήματα τα οποία είναι στο εσωτερικό της μύτης. Να περικλεί όλη αυτή η επέμβαση. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η επέμβαση? Είναι εξαιρετικά δύσκολη η επέμβαση. Θεωρείται δυσκολότερη από όλες τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Γιατί η μύτη, όπως σας είπα, έχει ένα διπλό ρόλο. Είναι ο λειτουργικός της ρόλος. Οφείλει να αναπνέει η νέα μύτη. Mm-hmm. Και έχει και τον αισθητικό ρόλο. Αυτό όμως που κάνει τη ρινοπλαστική ακόμα δυσκολότερη είναι ότι έχει ένα πολύ σοβαρό συναισθηματικό αντίκτυπο στον άνθρωπο που θέλει να κάνει αυτό το χειρουργείο. Δηλαδή, είτε κανείς έχει μια άσχημη μύτη και θέλει να τη διορθώσει, είτε θέλει να κάνει ένα χειρουργείο και περιμένει κάποιο αποτέλεσμα, όλα αυτά έχουν μια μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Mm-hmm. Και αυτό είναι που κάνει αυτή την επέμβαση πολύ δύσκολη. Μάλιστα, από μικρή ηλικία ξέρουμε παιδιά που γενικά που τα κοροϊδεύουν. Οπότε δημιουργείται ένα ψυχολογικό φόρτισμα σε ένα παιδί. Σωστά. Από μικρή ηλικία, το οποίο το κουβαλάνε και σε μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί αρχικά δεν μπορούν να κάνουν αυτό το χειρουργείο, είτε για τον ΑΒ λόγο. Και αργότερα υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που υπάρχει και η λειτουργία της μύτης. Είτε έχουν διάφραγμα, είτε άλλα προβλήματα. Και συνδυαστικά και μόνο και συνδυαστικά και λειτουργικά μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα με τη ρινοπλαστική. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα αυτά, εκτός φυσικά αυτό που αναφέρθηκα εγώ, ποια είναι αυτά τα προβλήματα που μπορεί να λυθούν και λειτουργικά και αισθητικά? Και αισθητικά. Αυτό που είπατε πριν, ότι ένα παιδάκι καθώς βλέπει να μεγαλώνει, η παιδική μύτη είναι συνήθως όμορφη. Είναι γλυκές, είναι το παιδικό προσωπάκι. Όμως, καθώς μπαίνει στην εφηβεία ή ο νεαρός ή η νεαρά και αρχίζει και αλλάζει το πρόσωπο και βλέπει, παρατηρεί ότι η μύτη της άλλαξε. Και δεν έχει τις γλυκές αναλογίες που είχε, έχει εξογωθεί το τελείωμα, δείχνουν πιο φαρδιά τα ρουθούνια. Εδώ δείχνουμε την αναλογία τις αναλογίες που είναι η μύτη, τι υπάρχει δηλαδή κάτω από το δέρμα, είναι τα ρινικά οστά, είναι η πλάγη, οι χόνδροι. Όταν παρατηρούνται λοιπόν αυτές οι αλλαγές και αρχίζει κανείς και να ρωτιέται αν μπορεί να βελτιώσει και να κάνει μια καλύτερη μύτη, τότε έρχεται στον ειδικό, ο οποίος θα του δείξει
θα κάνει μια φωτογράφηση, θα του κάνει μια παρουσίαση, πώς μπορεί να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του, ώστε να έχουμε μόλις πειράξει έτσι τα χαρακτηριστικά του, που να μην φαίνεται αλλοιωμένη η προσωπικότητα. Mm-hmm. Έχει πολύ σημασία να μπούμε στην ψυχολογία του, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που θα ήθελε, πώς θα ήθελε να δει τον εαυτό του. Και να μπορέσουμε να πλησιάσουμε πάρα πολύ σε αυτό που θέλει, να του το δείξουμε φυσικά με μία πρόβλεψη μέσα από έναν υπολογιστή, mm-hmm. για να έχουμε καλή κατανόηση και συνεννόηση ο ενδιαφερόμενος με τον χειρουργό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Σωστά. Τώρα πια πρέπει κανείς να εμπιστευτεί τον χειρουργό του. Υπάρχουν πολλές επιλογές, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ακόμα και επεμβάσεις στο ίντερνετ. Mm-hmm. Βλέπουν, είναι πολύ ενημερωμένοι οι νέοι ασθενείς μας. Αλλά πρέπει λοιπόν να βρει τον χειρουργό που ψάχνει αυτό που ονειρεύεται. Σωστά. Και μια καλή προσέγγιση συναισθηματική, αλλά και να του λύσει πραγματικά το πρόβλημά του. Γιατί είναι πολλές οι απαιτήσεις. Mm-hmm. Μπορεί πάμε να έχει λειτουργικά θέματα, να μην αναπνέει καλά, να έχει στραβό διάφραγμα, να έχει τεράστιες ρινικές κόγχες, να έχει εξογωθεί κάποιο τμήμα της μύτης του από ένα ατύχημα ενδεχομένως. Μα είναι και πολύ καλό όταν βλέπεις μια γυναίκα, μια ωραία γυναίκα, μια μαμά γυναίκα κιόλας, και υπάρχει πιο πολύ σύμπαθη για το πρόβλημα του ασθενή, ασθενή θα το πούμε, γιατί υπάρχει το ψυχολογικό παράγοντα. Ακριβώς. Το οποίο ασθενεί έστω και ψυχολογικά ο ενδιαφερόμενος, έτσι δεν είναι? Πρέπει να του λύσουμε όλα τα προβλήματα για αυτά για τα οποία έρχεται, καταρχήν να το καθησυχάσουμε ότι θα βρει τη λύση όσο δύσκολο και να είναι το πρόβλημά του. Αυτό έχει να δώσει η νέα ρινοπλαστική. Δεν είναι μόνο ότι γίνεται δομικά, καλύτερα, τεχνικά η πλάγη. Δεν πάμε να αφαιρέσουμε τους πλάγιους. Εδώ που βλέπω την κατασκευή των πλάγιων χόνδρων. Αυτή είναι κάτω από τα ρουθούνια μας. Με αυτούς τους χόνδρους που βλέπετε, σχηματίζονται τα ρουθούνια μας. Δεν είναι να πάμε να το καταστρέψουμε, να πάμε να τους αφαιρέσουμε και να βουλιάξουν τα ρουθούνια και μετά να μην αναπνέει η μύτη. Δεν είναι αυτό. Είναι μια άλλη φιλοσοφία. Συνδυαστικά πρέπει να είναι και τα δύο. Άρα και να πούμε, κυρία Κυπρέου, ποιος είναι ο υποψήφιος για ρινοπλαστική? Είναι κάθε ένας από εμάς ο οποίος έχει μια δυσμορφία στο πρόσωπό του, εξωτερικά ας το πάρουμε πρώτα, και τον ενοχλεί και δεν μπορεί να βγάλει φωτογραφίες και το έχει παράπονο, όπως είπαμε, από μικρός, και θέλει κάποια στιγμή να φτιάξει αυτή την εικόνα του, ή όποιος έχει υποβληθεί σε προηγούμενη επέμβαση και δεν έχει επιτυχία, είτε στο λειτουργικό είτε στο αισθητικό κομμάτι. Και ξέρετε, είναι πάρα πολλά αυτά τα περιστατικά. Είναι πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μία, δύο και πολύ περισσότερες ακόμα επεμβάσεις χωρίς επιτυχία. Και εδώ πρέπει να δώσουμε επιτέλους μία λύση, να δώσουμε με το πιο ανώδυνο και το πιο εύκολο τρόπο τη λύση στο πρόβλημά τους. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς, που είναι η νέα γενιά, που είναι η εξέλιξη, η εξελιγμένη ρινοπλαστική, όπου μπορεί να διορθώσει τα πάντα, θα το πω έτσι. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες, με μεγάλη χρήση μοσχευμάτων και με μεγάλη εξειδίκευση του χειρουργού σε χιλιάδες περιστατικά. Ένας χειρουργός πρέπει να έχει τουλάχιστον 5-6.000 περιστατικά σε διάφορους τύπους μύτης. Σωστά. Διότι δεν είναι ένας τύπος μύτης. Η μύτη δεν είναι μία, δεν είναι κανείς βλεφαροπλαστική, για παράδειγμα, και είναι περίπου βατά τα πράγματα. Σωστά. Η ρινοπλαστική όμως έχει να αντιμετωπίσει χιλιάδες περιπτώσεις. Μία γάμψη μύτη, μία πτωτική, μία λοξή, υπερβολικά λοξή μύτη. Δεν έρχονται εύκολα αυτά τα περιστατικά στη θέση τους. Σωστά. Τώρα, ποιος καθορίζει πώς είναι το τελικό αποτέλεσμα της μύτης? Γιατί υπάρχουν και διαφορετικά γούστα, είναι και υποκειμενικά τα πράγματα. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι αυτή η μύτη είναι ωραία, κάποιος άλλος μπορεί να νομίζει ότι κάτι άλλο είναι ωραίο. Εκεί πώς καθορίζεται? Εγώ νομίζω ότι ο ειδικός πρέπει να ακούσει τη γνώμη του ενδιαφερόμενου, να ακούσει τι έχει στο μυαλό του. Ακόμα και θέλει να μας δείξει φωτογραφίες, αυτό δεν είναι κακό. Ας μας δείξει. Θα ήθελα να ξέρω πού κινείται το γούστο του, η γνώμη του. Και ο ειδικός έχει το ρόλο να βάλει τα γεγονότα κάτω και να πει: εδώ είναι η δική σου περίπτωση. Ας βάλουμε τις αναλογίες, ας φωτογραφίσουμε, ας τις μετρήσουμε. Θα δούμε το ιδανικό προφίλ ποιο είναι που του αναλογεί. Mm-hmm. Να μην είναι υπερβολικά ανασηκωμένα τα ρουθούνια, να μην έχει πολύ λεπτό το κόκαλο της μύτης. Και νομίζω ότι κάπου θα συμφωνήσουμε. Δηλαδή, θα πλησιάσουμε όσο μπορούμε στη γνώμη του, σε εκείνο που θα ήθελε, αλλά όσο παίρνει από το δικό του περιστατικό. Δηλαδή, αν είναι ένα περιστατικό πολύ κατεστραμμένο, πολλές φορές χειρουργημένο, οπωσδήποτε θα βελτιωθεί. Αυτό πρέπει να το ξέρουν, να το γνωρίζουν καλά, ότι οπωσδήποτε θα βελτιωθεί, αλλά θα του δείξουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Για να έχουμε μια ρεαλιστική άποψη και οι δυο μας, να ξέρουμε τι περιμένουμε από το αποτέλεσμα ενός χειρουργείου, να μην το λέμε στην τύχη. Δηλαδή, δεν θέλω πλέον η χειρουργία έτσι είναι στο εξωτερικό. Να μην λέμε, να λέμε θα γίνει η μύτη μας και να μας ρωτάει όλος πώς θα γίνει η μύτη, και να λέμε καλή θα γίνει. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να τους δείξουμε, να τους φωτογραφίσουμε, να τους δείξουμε το αποτέλεσμα. Να έχουν μια εικόνα. Δεν θα είναι βέβαια τελική, αλλά θα είναι μια εικόνα. Και ο στόχος της νέας ρινοπλαστικής είναι να φέρει ανώτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό όλοι εμείς εκπαιδευόμαστε. Να είναι καλύτερη. Για να μην είναι στο μέτριο, αλλά να το απογειώσουμε.
Να το πάμε ακόμα παραπάνω από ό,τι μπορούσαν οι τεχνικές μέχρι σήμερα, μέχρι πριν λίγα χρόνια. Τώρα, οι απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου είναι πολύ απαιτητικές. Δηλαδή, τι βλέπουμε, τι απαιτεί ο ενδιαφερόμενος πλέον? Μπορεί να ζητάνε τα πάντα. Μπορεί να ζητάνε, όπως λέμε, και τη μύτη ενός μοντέλου ή οτιδήποτε. Αλλά το θέμα είναι ότι θα δουν τη δουλειά του χειρουργού. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Να δουν ποια περιστατικά αναλαμβάνει και μέχρι πού τα φτάνει, μέχρι πού μπορεί και κάνει τη διόρθωση. Επομένως, θα νιώσουν ασφάλεια. Η πιο κοινή μύτη ποια είναι? Έρχονται με χολιγουντιανές φωτογραφίες και σας λένε: θέλω αυτή τη μύτη, ποια είναι αυτή? Υπάρχουν πολλές μύτες και της Νικόλ Κίντμαν και της Αντζελίνα Τζολί. Είναι πολύ όμορφες μύτες και ιδανικές, θα έλεγα. Και σε άντρες αντίστοιχα. Αλλά μπορούμε να το βάλουμε στο δικό του πρόσωπο, να δούμε τι του ταιριάζει. Δηλαδή, σε ένα πρόσωπο που έχει γωνίες έντονες ή ένας ψηλός άντρας, μια ψηλή γυναίκα, δεν μπορεί ξαφνικά να μπει μια μικρή μύτη. Πρέπει να μπουν αναλογίες. Η αναλογία φέρνει την ομορφιά. Και καμιά φορά μου λένε: γιατρέ, θέλω εκείνο ή θέλω λίγο πιο χαμηλή, λίγο πιο ψηλά από τα ρουθούνια. Λέω: όταν το δείτε στη φωτογραφία θα καταλάβετε. Τι εννοούμε ακριβώς γι' αυτό. Έχουν τον τρόπο να φανεί το αποτέλεσμα έτσι λίγο παραπάνω? Ναι, υπάρχουν προγράμματα που μας βοηθούν πολύ, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που μας βοηθάνε τα τελευταία χρόνια να δίνουμε μία εικόνα περίπου πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Αλλά σας λέω και πάλι ότι η δουλειά του κάθε χειρουργού, που αναλαμβάνει τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να δείξει από μόνη της. Δηλαδή, καταλαβαίνει ο ενδιαφερόμενος αν δει περιστατικά αντίστοιχα με το δικό του, πώς έχουν πάει, πώς έχουν αντιμετωπιστεί, τότε θα νιώσει ήσυχος, θα νιώσει ασφάλεια ότι μπορεί και η δική του περίπτωση να γίνει και να πάει πολύ καλά. Μάλιστα. Τι γίνεται σε μια περίπτωση όταν ένα παιδάκι πέσει και χτυπήσει και στραβώσει εκεί η μύτη του ή χτυπήσουν κάποια μαλακά μόρια τα οποία δεν μπορούν να επανέλθουν αμέσως. Τώρα το ρωτάτε στα παιδάκια, γιατί στους ενήλικες ξέρουμε σίγουρα ότι πρέπει να κάνει ανάταξη, να πρέπει να κάνει ενδεχομένως και με νάρκωση ακόμα, να έρθουν τα κοκαλάκια στη θέση τους. Το ίδιο και εκεί για τα παιδάκια. Σωστά. Γιατί πολλές φορές τα παραμελούν. Λένε: άστο, μην το πειράζει, άστο μέχρι να μεγαλώσει. Μα αν έχει γίνει μια μεγάλη παραμόρφωση από ένα πέσιμο στο παιδί και το αφήσουμε, όταν φτάσει αυτό το παιδί στην εφηβεία, θα είναι πλέον πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί θα έχει μπει η ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, θα έχει γίνει ανάπτυξη σε λάθος πλάνο, σε λάθος πορεία. Mm-hmm. Και έχω κάποια περιστατικά που θα σας τα δείξω, που είναι παρόμοια τέτοια περιστατικά που χτύπησαν σε παιδική ηλικία, κανείς δεν έκανε την ανάταξη. Πρέπει λοιπόν στο παιδάκι να γίνει ανάταξη. Και αν δεν μπορεί να συνεργαστεί γιατί είναι μικρούλ ή γιατί δεν στεναχωριέται και δεν μπορεί να καθίσει, τότε θα γίνει με μέθη. Όμως πρέπει να γίνει ανάταξη, να μπουν στη θέση τους και τα κοκαλάκια της μύτης αν έχουν παραμορφωθεί, αλλά και το διάφραγμα να έρθει στη θέση του. Γιατί υπάρχει τρόπος να χειρουργηθεί αν είναι ανάγκη. Και το κάταγμα στο διάφραγμα και στην παιδική ηλικία. Μάλιστα. Τώρα, η ιδανική μύτη ποια είναι, κυρία Κυπρέο? Θα μπορούσαμε να πούμε, έχουμε και φωτογραφίες φυσικά, να τις δείξουμε. Η ιδανική μύτη είναι όταν μπαίνει σε αναλογίες του προσώπου, όταν μετρήσουμε τα τριδιμόρια του προσώπου, όπως είπαμε πριν, mm-hmm. Και μπορέσουμε να δώσουμε μια αρμονική μύτη και στο ανφάς και στο προφίλ και στα τρία τέταρτα, σε όλες τις λήψεις. Βλέπουμε εδώ πέρα μια καθαρά αισθητική ρινοπλαστική, η οποία βέβαια έχει πάντα λειτουργικό ρόλο. Στα χέρια μας οφείλουμε πάντα να δώσουμε καλή αναπνοή. Όμως ήταν από τις περιπτώσεις τις πιο συχνές που βλέπουμε, με έναν ύβο, με λίγο το τελείωμα της λίγο πιο μακριά. Σε αυτά τα περιστατικά δεν πρέπει απλώς να βγάλουμε τον ύβο και να καταλήξουμε σε μια μακριά μύτη προς τα κάτω, αλλά να ασχοληθούμε λίγο και με την κορυφή, με το ακρορίνιο, να δώσουμε όπως εδώ μια χάρη, έτσι ώστε να είναι πιο ομοιόμορφο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μην κοιτάμε μεμονωμένα, έχουμε έναν ύβο να πάμε να τον βγάλουμε, γιατί τότε θα χαθεί η αρμονία στο πρόσωπο. Σωστά. Πρέπει να ξαναδώσουμε ένα καινούριο balance, μια όμορφη εικόνα που να μην μοιάζει χειρουργημένη. Αυτό είναι σημαντικό. Πάνω απ' όλα, να φαίνεται φυσικό μύτη, το αποτέλεσμα. Ναι. Να φαίνεται φυσικό. Αυτό το τονίζει. Σας έχει τύχει περιστατικό να έχει κάποιος μία μύτη, λίγο έντονη, λίγο αυτό, αλλά του δίνει ένα χαρακτήρα. Ενώ όταν χειρουργηθεί, φεύγει αυτό το άντρα περισσότερο. Σε άντρα, ναι, και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και στους άντρες και στις γυναίκες. Το έχουμε συζητήσει πολύ καλά αυτό. Εγώ προσωπικά, ναι, δεν θα ήθελα σε έναν άντρα να γίνει μία πολύ μικρή μύτη που να μην του ταιριάζει. Δηλαδή, δεν μπορεί να βλέπει ένα παράτερο αποτέλεσμα. Σωστά. Είναι άσχημο. Είναι πολύ άσχημο ένας άντρας να έχει πολύ μικρή μύτη ή να έχει μύτη που να λέμε που να μοιάζει με γυναικεία. Αυτό αποκλείεται. Σωστά. Τώρα, η λοξή μύτη συνήθως τη βλέπουμε και είναι κάτι κακό. Δηλαδή, σε τι κακό? Βλέπουμε χαρακτήρες στο Hollywood, στην τηλεόραση, ότι κάποιος που έχει έτσι λίγο λοξή, λίγο μεγάλη, λίγο γαμψή μύτη, είναι ο κακός ο χαρακτήρας. Δίνει πιο άγριο ύφος στο πρόσωπο. Αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα, εδώ περιστατικό που σας δείχνω είναι τραυματικό από παιδική ηλικία. Α, okay. Και έχει αναπτυχθεί με πολύ λάθος θέση. Είχε πάρει όλη την απόκληση η μύτη. Η επανόρθωση είναι πάνω στο πρόσωπο, είναι φυσική. Δεν είναι πλέον στίγμα, γιατί ήταν στίγμα προηγουμένως. Δηλαδή, καλά, όσα έχει, δηλαδή σε ένα σημείο να είναι λίγο λοξύ, ώστε να δείχνει, ας το πούμε, πιο βαρύς, πιο αρενοπός. Αλλά να μην είναι όμως παραμόρφωση σε σημείο που είναι στίγμα.
στο πρόσωπό του. Βέβαια. Και το στιγματίζει και που τον στεναχωρεί και που δεν μπορεί εύκολα σε μία συνάντηση. Δηλαδή το πρόσωπό του δεν αναδεικνύεται στο τέλος. Με κουμπλάρι, όπως λέμε. Χτυπάει εκείνο το χαρακτηριστικό και χάνονται όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί κανείς να τα δει. Στις περιπτώσεις αυτές οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση. Και πώς αντιμετωπίζεται. Τον ενοχλεί. Γιατί αν κάποιος έχει μια στραβή με οτιδήποτε και αν έχει, αλλά δεν τον ενοχλεί, τότε δεν μας πειράζει και εμάς. Έτσι είναι. Δηλαδή θέλω να έρθουν και να μου πούνε ακριβώς τι νιώθουν, πώς αισθάνονται, τι θα ήθελαν, ποιες είναι οι προσδοκίες τους. Τις περισσότερες πιθανότητες όμως είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δηλαδή, κοινωνικό. Αντιμετωπίζει πρόβλημα απέναντι στον συνάνθρωπό του, στην κοινωνία, γιατί τον χαρακτηρίζει, τον στιγματίζει, αντιμετωπίζεται πάντως έτσι. Ναι, βεβαίως. Εκείνοι βλέπω ότι δεν αντιμετωπίζουν σωστά και τη ζωή όλη. Δηλαδή, δεν κάνουν καλή επιλογή συντρόφου, δεν είναι τόσο δυναμική στην εργασία τους, δεν απαιτούν πράγματα, επειδή νομίζουν ότι έχουν αυτό το μειονέκτημα. Είναι τεράστια η αλλαγή. Είναι τεράστιες αλλαγές στην ψυχολογία, θα σας το εξηγήσω. Όταν αλλάξεις αυτό το χαρακτηριστικό που το θεωρούν τόσο μεγάλο μειονέκτημα, αλλάζει τελείως η ψυχολογία τους. Είναι άλλοι άνθρωποι. Η πλατιά μύτη είναι επίσης ένα θέμα και πολλές φορές είναι και εθνικό χαρακτηριστικό, δηλαδή κληρονομικό, και πρέπει να έχει και αυτό την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Δηλαδή, λεπταίνει με λευκές ραφές που κάνουμε ανάμεσα στους πλάγιους χόνδρους και θα το κάνουμε τόσο όσο. Δηλαδή, ώστε να μορφύνει το πρόσωπο, αλλά όχι και να γίνει κυπερβολικά στενή και στο τέλος να μην αναπνέει. Βλέπουμε τη διόρθωση και στην βασική λήψη που κοιτάει προς τα πάνω, πόσο λεπταίνει και γίνεται πιο κομψή η μύτη, χωρίς όμως υπερβολές. Όχι, φαίνεται εδώ βλέπουμε τελείως ένα φυσικό αποτέλεσμα. Πολύ φυσικό. Χωρίς αποτέλεσμα. Να είναι υπερβολική, μα αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί κάθε υπερβολή δεν είναι μόνο ότι είναι άσχημη αισθητικά και δείχνει την όψη του χειρουργημένου, που αυτό είπαμε δεν μας αρέσει καθόλου και δεν είναι καθόλου της μόδας πια, αλλά είναι ότι δεν αναπνέει κιόλας. Αν στενέψουμε υπερβολικά τη μύτη και τα ρουθούνια, δεν περνάει ο αέρας. Είναι λογικό. Πάμε να πούμε και για τη γαμψή μύτη, όπως είπαμε, η ethnic κοινός μύτη, η οποία είναι του κακού, εγώ λέω. Ότι δείχνει πια άγρια στο πρόσωπο. Ναι, φαίνεται. Όπως εδώ, μια πολύ νέα κοπέλα και όμορφη κοπέλα, που αυτή η μύτη την αγρίευε. Της χαλούσε τα χαρακτηριστικά της, ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Αναδείχθηκε με το που διορθώθηκε αυτή η ατέλεια. Και πραγματικά ανέβηκε πολύ ψυχολογία και πολύ αυτοπεποίθηση. Βέβαια. Είναι μεγάλη. Και τελικά είδαμε ότι είναι ένας καλός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Βέβαια. Είναι ναι, κάτι που αγριεύει, κάτι που μεγαλώνει. Σε δείχνει σε ηλικία μεγαλύτερη από ό,τι πραγματικά είσαι. Mm-hmm. Είναι απίστευτο πόσο ανανεώνεται το πρόσωπο με μια καλή ρινοπλαστική. Γιατί εδώ να το τονίσουμε. Μια καλή ρινοπλαστική έχει όλα αυτά τα θετικά που είπαμε, τα θετικά επακόλουθα. Μια κακή ρινοπλαστική έχει το αντίθετο. Γιατί στοχεύει, στεναχωριέται εκείνος πάρα πολύ, κοιτάει όλη μέρα τη μύτη του και δεν πήρε αυτό που περίμενε φυσικά από το χειρουργείο. Και έτσι έρχονται για να κάνουν μια διόρθωση που ευτυχώς και αυτό το κάνουμε πλέον με ανώδυνο και εύκολο τρόπο. Μπορούμε να κάνουμε επανόρθωση. Σωστά. Εδώ βλέπουμε πάντως ένα φυσικό αποτέλεσμα. Πολύ και βλέπουμε φυσικό, αυτό ακριβώς που είπατε. Λέτε και είναι 10 χρόνια μικρότερη σίγουρα. Στην ηλικία, που σίγουρα την έκανε πιο μεγάλη. Μεγαλώνει η μύτη όταν είναι γαμψή και προς τα κάτω, σε κάθε ηλικία το κάνει αυτό. Και στα αγόρια και στα κορίτσια. Και στα αγόρια και στα κορίτσια. Και μια πιο μεγάλη κυρία, αν θέλει να φτιάξει τη μύτη της, όλοι της λένε ότι έκανε lifting. Ναι. Μια όμορφη ρινοπλαστική ανανεώνει το πρόσωπο κατά μία δεκαετία, θα έλεγα, και τους λένε όλοι δεν μα βρίσκουν. Μα και εδώ τη φωτογραφία που βλέπουμε, λέτε, και είναι 10 χρόνια μικρότερη ή μεγαλύτερη. Ναι, ενώ είναι μικρή κοπέλα. Παρ' όλα αυτά και σε μία πιο μεγάλη, όταν κάνει μία σωστή ρινοπλαστική, την ανανεώνει μία δεκαετία και όλοι δεν βρίσκουν ότι έκανε μύτη. Ξέρουν ότι ομόρφινε, δεν καταλαβαίνουν όμως ότι έφταξε η μύτη και τη λένε: κάνεις Botox. Κάνατε lifting. Άλλα βρίσκουν και δεν καταλαβαίνουν ότι όλη αυτή η ανανέωση προήλθε από τη ρινοπλαστική. Από τη μύτη. Πείτε μας λιγάκι σε σχέση, εσείς έχετε κάνει πάρα πολλά περιστατικά, κυρία Κυπρέου, άπειρη πείρα, 15 χρόνια πείρα. Ποια είναι τα πιο δύσκολα περιστατικά, θα μπορούσαμε να πούμε? Είναι αυτά με παράξενο ύβο, είναι αυτά με την πλατιά μύτη? Τι θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι από το, το πιο δύσκολο αυτά περιστατικό? Αυτά που συνηθίζω και λέω είναι ότι καταρχήν όλα τα χειρουργεία θέλουν προσοχή. Ακόμα και αν έρθει και μου ζητήσει μια κοπέλα, που συνήθως βλέπεις και τη λεπτομέρεια, το χιλιοστό, εμείς οφείλουμε να το κάνουμε. Και αυτό είναι δύσκολο, όταν ζητήσει κάποιος μια πολύ μικρή διόρθωση. Πρέπει να είμαστε ικανοί να την πετύχουμε ακριβώς όπως το θέλει. Αλλά παραδοσιακά τα πολύ δύσκολα περιστατικά είναι οι πολύ λοξές μύτες, που έχουν ασυμμετρίες, μεγάλες ασυμμετρίες, γιατί εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια των μοσχευμάτων. Μοσχεύματα είναι πάντα από τον ίδιο οργανισμό, από τον ίδιο ασθενή. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα συνθετικό μόσχευμα, δεν είναι καλό για τη ρινοπλαστική. Άρα χρησιμοποιούμε μοσχεύματα από τον ίδιο τον ασθενή για να διορθώσουμε τις ασυμμετρίες και τις ατέλειες. Και πολύ δύσκολο επίσης είναι τα επανορθωτικά, τα διορθωτικά χειρουργεία από μια προηγούμενη επέμβαση. Γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει κάνει ο προηγούμενος χειρουργός, ποια κομμάτια λείπουν και τι πρέπει να προσθέσουμε. Είναι σαν να φτιάχνουμε ένα παζλ. Μια καινούργια μύτη συνθετική, είναι σύνθεση, μια ανασύνθεση, που γίνεται όμως κάτω από το δέρμα και έχει άριστα αποτελέσματα. Μάλιστα, πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Τώρα, αναφερθήκατε ότι λίγο πολύ με το κομπιούτερ μπορούν να δούνε
Ένα αποτέλεσμα, πιθανό αποτέλεσμα τουλάχιστον. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το αποτέλεσμα σε σχέση με την πραγματικότητα? Με την πραγματικότητα. Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας και πολλοί μας το ρωτάνε αυτό. Έχει σχέση με την πείρα του χειρουργού. Για να δώσει ο χειρουργός μια τέτοια πρόβλεψη, η οποία οφείλει, κατά τη γνώμη μου, οφείλει και να είναι υπεύθυνος και να πλησιάσει πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα, τότε πρέπει να είναι πολύ έμπειρος. Μάλιστα. Για να μπορέσει να δώσει μια πρόβλεψη. Διαφορετικά, συνήθως δεν δίνουν προβλέψεις. Άρα, γιατί πώς είναι μια δέσμευση για τον χειρουργό. Σωστά, βέβαια. Όταν δώσει μια φωτογραφία, είναι μια δέσμευση. Πρέπει να την πλησιάσει. Αλλά αυτό έχει γίνει και εγώ συμμετέχω σε τέτοιες έρευνες. Ήθελα να σας το πω αυτό. Από την Αμερική έχει ξεκινήσει οι μύτες να παρακολουθούνται μια πενταετία. Να μπορούμε να παρακολουθούμε αν το αποτέλεσμα που προβλέψαμε το έχουμε πλησιάσει. Mm-hmm. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αν έμεινε σταθερό το αποτέλεσμά μας. Τουλάχιστον στα 5 χρόνια τα πρώτα. Αν μείνει στην πενταετία, τότε είναι μόνιμο. Άρα, εμείς οφείλουμε να δώσουμε αποτέλεσμα κοντά στην πρόβλεψή μας και να είναι μόνιμο. Όχι να είναι μύτη ωραία τον πρώτο χρόνο, τον πρώτο εξάμηνο και μετά να αρχίσει να πέφτει, να καταραίει και να χαλάει. Όχι. Αυτή είναι η εξέλιξη και αυτή είναι η δύναμη του πολύ έμπειρου και εξειδικευμένου ρινοπλαστικού, το να μπορεί να αποδώσει τη μύτη όπως την πρόβλεψε ή πολύ κοντά στην πρόβλεψή του και να μπορεί να μείνει. Το αποτέλεσμα σημαντικό αυτό. Μόνιμα. Άρα, για πόσο εξασφαλίζεται η επιτυχία? Η επιτυχία εξασφαλίζεται, για να μείνει το αποτέλεσμα μόνιμο, αυτό που σας έλεγα, τεστάρουμε τις τεχνικές μας με τη χρήση μουσκευμάτων. Υπάρχουν έρευνες, λοιπόν, που έχουμε γράψει σε ένα χαρτί μετά την επέμβαση, ότι σε αυτό το περιστατικό χρησιμοποίησα αυτές τις τεχνικές. Είναι κατεβατό τεχνικών, δεν είναι μία και δύο. Είναι λεπτομέρειες πάρα πολύ, είναι πολύ λεπτές γραφές και κάθε τεχνική έχει ένα όνομα. Λοιπόν, έχει γίνει καταγραφή των τεχνικών και των μοσχευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό αυτό. Έχουμε τεστάρει τη μέθοδό μας. Εάν δούμε ότι στον πρώτο χρόνο, στο δεύτερο, στην πενταετία έχει μείνει σταθερό το αποτέλεσμα, άρα βλέπουμε συμπερασματικά ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε είναι άρεστη, είναι καλύτερη. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο τρέχουμε σε όλες τις γωνιές του κόσμου, για να μπορέσουμε να κάνουμε εξέλιξη, να δώσουμε καλύτερα αποτελέσματα και μόνιμα. Η τεχνική εξασφαλίζεται με τα μοσχεύματα πάντα, να το ξέρετε. Και γι' αυτό πλέον και στις primary, δηλαδή και στις πρώτες ρινοπλαστικές, οφείλουμε να βάλουμε μοσχεύματα. Για να στηρίξουμε το tip, την κορυφή να είναι μόνιμα σταθερή, για να στηρίξουμε τα πλάγια, τυχώματα όπου υπολογίζουμε ότι μπορεί να μας κάνει κάποια ανεπάρκεια στο μέλλον. Κάνουμε δηλαδή πρόβλεψη. Ο ειδικός και με την πείρα του βλέπει το πρόσωπο, βλέπει τη μύτη και ξέρει ότι κάποια σημεία μπορεί να του βγάλουν ατέλειες. Λοιπόν, τα έχει προλάβει αυτά, τα έχει προβλέψει, σου έχει βάλει αυτά τα μικρά λεπτούλικα πολύ μοσχεματάκια και να είναι στηριχμένα και έτσι εξασφαλίζεται το αποτέλεσμά μας. Μάλιστα, πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι θα σας ρωτήσουμε και άλλες ερωτήσεις. Συνεχίζουμε μαζί σας face to face με την χειρουργό οτορινολαριγκολόγο, την κυρία Κυπρέο. Κυρία Αργυρό Κυπρέο, είμαστε στο σημείο που μιλάμε για το αποτέλεσμα. Μίλησαμε για το αποτέλεσμα. Τώρα, αναφερθήκαμε ότι λειτουργικά και για άποψη και λειτουργίας και φυσικά και αισθητικό κομμάτι γίνεται η ρινοπλαστική. Θέλετε να μας πείτε κάποιες παθήσεις, κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει η μύτη που συνδυαστικά γίνεται και αισθητικά και λειτουργικά? Βεβαίως. Είναι πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της μύτης. Αυτά κυρίως αφορούν το στραβό ρινικό διάφραγμα. Μπορεί να είναι εκατασκευής. Δηλαδή, το ανακαλύπτει κανείς μετά τα 16-18, που αναπτύσσεται πλήρως το σώμα, παίρνει το ύψος και εκεί καταλαβαίνει αν έχει. Και ο ίδιος έρχεται και μας παραπονείται ότι ξαφνικά άρχισα και δεν αναπνέω. Έχουν κλείσει τα πάντα, έχουν πόνο κεφάλους, έχουν αιχμορίτιδες, οτίτιδες. Δηλαδή, η μύτη συνδέεται με πάρα πολλά συστήματα. Λοιπόν, εκεί. Περίπου εξετάζονται οι νέοι ασθενείς και βλέπουμε ότι έχουν πολύ στραβό διάφραγμα που είναι εκατασκευής. Μπορεί όμως να έχει προέλθει από κάποιο χτύπημα, από ένα άθλημα, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο, να έχει δεχτεί χτύπημα στη μύτη και να έχει αρχίσει από εκεί το πρόβλημα, να παίρνει και άλλη κλίση. Επίσης, είπαμε περιστατικά που έχουν διαιγωμένες ρινικές κόγχες. Οι κόγχες είναι κάτι προεξοχές εσωτερικά της μύτης μας, φιλτράρουν τον αέρα ουσιαστικά που περνάει. Και απαραίτητος πρέπει ο αέρας να φιλτράρεται από τη μύτη μας. Mm. Εδώ να το τονίσουμε ότι η σωστή αναπνοή είναι αναπνοή από τη μύτη, δεν είναι από το στόμα. Mm. Πολλοί άνθρωποι το έχουν ξεχάσει. Δεν αναπνέουν καθόλου από τη μύτη, τους νομίζουν ότι πρέπει από το στόμα. Αλλά στεγνώνει ο λαιμός, έρχονται όλα τα σωματίδια, τα εισπνόμενα, τα αλλεργιογόνα, οτιδήποτε, κατευθείαν στο λάρικα και στους πνεύμονες. Πρέπει ο αέρας να προετοιμάζεται από τη μύτη. Λοιπόν, στο εσωτερικό της μύτης υπάρχει το διάφραγμα, το οποίο σε κάποιους έχει τσακίσματα από κλίσεις. Υπάρχουν όμως και ρινικές κόγχες. Και αυτές είναι πολλές φορές σε κάποια περιστατικά πολύ διωγγωμένες. Και εκεί λοιπόν πρέπει να επέμβουμε, να τις μικρύνουμε. Με διάφορους τρόπους που υπάρχουν για να μικρύνουν οι ρινικές κόγχες. Άλλες περιπτώσεις, η μύτη εσωτερικά έχει και προεξοχές που ονομάζονται πολύποδες. Αυτό είναι επίσης ένα φαινόμενο που συμβαίνει είτε από χρόνιες αιγμορίτιδες, από πολλές φλεγμονές που έχει περάσει αυτό το άτομο, καμιά φορά και από παιδική ηλικία. Σωστά. Και δεν τις φρόντιζε, δεν πήγαιναν στο γιατρό να κάνουν θεραπείες.
πολλές συγμορίτιδες αλλά και αλλεργική ρινίτιδα. Ένα μεγάλο θέμα και είναι και η εποχή της αλλεργίας την άνοιξη, που έχουμε πολλά αλλεργιογόνα και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές, που αμέσως κάνει μπούκωμα στη μύτη μεγάλο, φτάνισμα. Είναι τα συμπτώματα πολύ έντονα και τους δυσκολεύουν ιδιαίτερα στον ύπνο. Το βράδυ δεν μπορούν να κοιμηθούν. Σε βάζουν πάρα πολλά σπρέι στη μύτη. Έως κατάχρηση κάποιες φορές. Καταφέρουν άνθρωποι και μας λένε ότι βάζουν χρόνια τα σπρέι αυτά και δεν μπορούν να τα ξεκόψουν. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ερχόμαστε εμείς, δουλεύοντας στο εσωτερικό της μύτης, κάνουμε το διάφραμα, κάνουμε τις ειρηνικές κόχες να είναι πιο μικρές. Επομένως, ακόμα και η αλλεργία, εάν συνεχιστεί, όμως ο άνθρωπος δεν έχει τα συμπτώματα. Δηλαδή δεν έχει αυτό το τεράστιο μπούκωμα στη μύτη. Έρχεται η αλλεργία του βεβαίως, αλλά περνάει πολύ πιο εύκολα. Ή με κάποιο χαπεντισταμινικό δεν χρειάζεται να κάνει όλη αυτή την υπερκατανάλωση από φάρμακα και τελικά πάλι δεν αναπνέει. Σωστά. Λοιπόν, άρα είναι οι χμωρίτιδες, είναι οι πολύποδες, είναι το διάφραμα και οι κόχες που απαραίτητος δουλεύονται στο εσωτερικό της μύτης. Και σε αυτά μαζί, αν θέλει κανείς να κάνει κάποια μικρή αλλαγή στο εξωτερικό τμήμα, ναι. Στην επανορθωτική λοιπόν ρινοπλαστική. Πάμε να πούμε και να δούμε κάποια περιστατικά της επανορθωτικής ρινοπλαστικής και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει γίνει. Τι έχει συμβεί σε αυτά τα περιστατικά. Επανορθωτική ρινοπλαστική χρειάζεται να γίνει όταν έχει, όπως εδώ, γίνει μια προηγούμενη επέμβαση, θα την έλεγα εγώ απόπειρα προσπάθεια επέμβασης, γιατί όταν δεν έχεις ένα καλό αποτέλεσμα σε σημαντικό βαθμό, σε τέτοιο σοβαρό βαθμό, τότε καταλαβαίνετε πόσο μια νέα κοπέλα μπορεί ψυχολογικά να επιβαρυνθεί. Η διόρθωση γίνεται και είναι και πολλές φορές γρήγορα φωτογραφημένα που είναι πρώτη εβδομάδα, αλλά έχουμε τόσο χαρά με τις αλλαγές που έχουν γίνει, με το πόσο έχουμε βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο, πώς μπορέσαμε και φτάσαμε σε ένα άριστο αποτέλεσμα μεταχειρητικό. Η διόρθωση έγινε και εδώ με τη χρήση μοσχευμάτων, γιατί είχε πειραχτεί και το διάφραμα στην προηγούμενη επέμβαση και τμήματα της μύτης. Επομένως, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή διόρθωση, δεν είχαμε τμήματα του διαφράματος να χρησιμοποιήσουμε, αλλά χρειάστηκε να πάρουμε κάποια τμήματα από το λοβό του αυτιού, από το πτερίγιο του αυτιού. Είναι κάτι το οποίο είναι και αυτοανώδυνο και το οποίο δεν φαίνεται ότι κάτι έχει πειραχτεί από το αυτί. Το σχήμα του δεν αλλάζει. Μόνο παίρνουμε ένα κεντρικό κομμάτι για να μας βοηθήσει να χτίσουμε τα τμήματα τα οποία έχουν καταστραφεί. Και εδώ το ίδιο. Και το διάφραμα, οπωσδήποτε, αν έχει και αυτό παραμορφώσεις που δεν έχουν πετύχει στην πρώτη επέμβαση, θα διορθωθούν τελείως και θα λυθεί πια οριστικά το θέμα της αναπνοής και της αισθητικής και της λειτουργικής. Λοιπόν, επανορθωτική σημαίνει περιστατικά που έχουν είτε προέλθει από τραύμα, από ατύχημα, είτε από προηγούμενη επέμβαση. Εδώ χρησιμοποιείται και μοσχεύματα. Θα χρησιμοποιηθούν μοσχεύματα. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό πολύ σοβαρό, γιατί είχε γίνει προηγούμενη επέμβαση με μεγάλα ελλείμματα και στο κόκαλο. Όπως βλέπετε, η δεξιά πλευρά έχει πάρα πολύ βουλιάξει, έχει χαλάσει η ανατομία και η αναλογία της μύτης. Από προηγούμενο χειρουργείο είναι εδώ. Άρα, στην περίπτωσή της, χρειάστηκαν μεγάλα τμήματα χόνδρων από το πλευρό. Τώρα, αυτά τα μοσχεύματα, θέλετε να μας πείτε λίγο και για τα μοσχεύματα. Είναι ευκαιρία τώρα πάνω σε αυτό το περιστατικό, όχι, να πούμε ότι χρειαζόμαστε μόνο μοσχεύματα του ίδιου ασθενούς και όχι συνθετικά, γιατί τα συνθετικά έχει παρατηρηθεί ότι αποβάλλονται. Ότι μετά από 6-7 χρόνια αυτά θέλουν να βγουν από το σώμα και φυσικά κάνουν μια μεγάλη παραμόρφωση για να βγουν. Γίνεται πίον, γίνονται ουλές. Όχι, μοσχεύματα που χρησιμοποιήθηκαν και εδώ για τη διόρθωση είναι από το πλευρό. Είναι μια περίπτωση που χρειάστηκαν εκτεταμένα μοσχεύματα. Επομένως δεν έφτανε, ακόμα και αν παίρναμε τμήματα είναι από το αυτί. Είναι δύσκολα τέτοια περιστατικά. Ναι, αυτό είναι περιστατικό ιδιαίτερο, το οποίο το έχω εκπαιδευτεί εγώ στην Αμερική και σας το έλεγα και πριν, ότι είναι μια μεγάλη επανόρθωση. Οι ώρες του χειρουργείου είναι αρκετές. Γιατί πρέπει να πάρουμε το μόσχευμα από το πλευρό του ίδιου ασθενούς με μια μικρή τομή κατά από το στήθος. Δεν είναι αυτό ότι θα φαίνεται κάποιο σημάδι. Είναι όμως ότι μας έδωσε ένα άφθονο μόσχευμα, άφθονο κομμάτια, τα οποία μπορούμε να τα λιάνουμε, να τα λεπτύνουμε σε πολύ λεπτά τμήματα, έτσι ώστε μετά να τα συνθέσουμε μεταξύ τους. Τα συνθέτουμε μεταξύ τους και φτιάχνουμε αυτή τη νέα μύτη. Που δεν φαίνεται κανείς ότι έχουμε κάνει τόσο μεγάλη δουλειά. Εδώ είναι περιστατικό που έχει χαλάσει η μύτη από επέμβαση στο διάφραγμα μόνο, στο ειρηνικό διάφραγμα. Πώς έτσι η μύτη χάλασε. Χάλασε γιατί του βγάλανε όλο το διάφραγμα. Δηλαδή, αν είναι ένα πολύ στραβό διάφραγμα, και είναι ευκαιρία να το πούμε εδώ, ένα τσακισμένο, ένα πολύ σπασμένο διάφραγμα, θέλει ειδική αντιμετώπιση. Σωστά. Θέλει ειδικό χειρουργό να ξέρει πώς να κάνει ανασύνθεση. Όχι να πιάσει και να το πετάξει όλο. Μα άμα το πετάξει όλο, μετά φυσικό και επόμενο είναι ότι η μύτη θα καθίσει προς τα κάτω. Μάλιστα. Θα αλλάξει και δεν θα αναπνέει. Άρα, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα σημεία που προδίδουν ένα κακό αποτέλεσμα μιας επέμβασης. Είναι σκιάσεις πάνω στη μύτη, βλέπουμε βαθουλώματα, βλέπουμε όπως ήταν το περιστατικό το προηγούμενο που σας έδειξα, κάποιες παράδοξες σκιάσεις. Δεν πάει καλά στη μύτη, είναι παραμόρφωση που είναι εμφανής πια. Πολλές φορές είναι λοξή η μύτη. Πολύ συχνά επίσης, συχνό σημείο που δείχνει, που προδίδει μια ρινοπλαστική, είναι τα ανασηκωμένα ρουθούνια, τα ρουθούνια προς τα πάνω. Και αυτά, ξέρετε, φτιάχνονται, διορθώνονται.
όλες αυτές οι παραμορφώσεις μπορούν να διορθωθούν με ειδικές τεχνικές. Μάλιστα. Και να μην φαίνεται ότι κάτι έγινε. Τώρα, η σχέση, η διαφορά μάλλον μεταξύ ανοιχτής και κλειστής ρινοπλαστικής, ποια είναι και ποια είναι πιο σημαντική? Η πιο σημαντική, καταρχήν, ο ειδικός ρινοπλαστικός πρέπει να γνωρίζει όλες τις τεχνικές και να εφαρμόζει την αντίστοιχη ανάλογα με το περιστατικό που έχει μπροστά του. Mm-hmm. Στην ανοιχτή ρινοπλαστική θα γίνει μια μικρή τομή στη στυλίδα, ώστε να απελευθερωθεί το δέρμα τελείως. Εδώ αυτή η τομούλα θα μας βοηθήσει να ανασηκωθεί το δέρμα και να έχουμε καλή οπτική, να δούμε δηλαδή καλά τι βρίσκεται κάτω από το δέρμα, οι χόνδροι που υπάρχουν, εάν πρέπει να γίνει ανασύνθεση. Οπότε, σίγουρα στα επαναρθρωτικά περιστατικά χρειάζεται ανοιχτή ρινοπλαστική, σίγουρα στις πολύ λοξές μύτες, σε μεγάλες παραμορφώσεις και σε ασυμμετρίες χρειάζεται ανοιχτή ρινοπλαστική, γιατί τότε βλέπεις πού βρίσκονται οι χόνδροι της μύτης και πώς μπορείς αλλού να προσθέσεις, αλλού να αφαιρέσεις, ώστε να έχεις μια καλή συμμετρία. Δηλαδή, η τοποθέτηση των μοσχευμάτων, αν πρέπει να τα βάλουμε, θα γίνει με ακρίβεια, γιατί το βλέπουμε μπροστά μας και δεν χρειάζεται να δουλέψουμε μέσα από τούνελ, μέσα από κρυφά σημεία, ώστε να μην μας δίνεται δυνατότητα για μια πιο τέλεια αντιμετώπιση. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, τώρα πλέον με τη σύγχρονη ρινοπλαστική, καλό είναι να ανεβαίνουμε τα επίπεδα. Να το φτάνουμε παραπάνω το αποτέλεσμα και πιο πολύ ακόμα. Αν είναι να κάνεις κάτι μέτριο, εντάξει, το κάναμε και στο παρελθόν. Μια πιο μέτρια μύτη. Αν κανείς είναι ικανοποιημένο με αυτό, εντάξει, αλλά δεν θα μιλήσουμε. Αλλά όποιος ζητάει το παραπάνω και ζητάει ένα καλό αποτέλεσμα, όπως σας έδειξα πριν, πρέπει να ψάξει για πιο εξελιγμένες τεχνικές, για χρήση μοσχευμάτων. Σωστά. Και ας είναι ανοιχτή, η ανοιχτή δεν αφήνει κανένα σημάδι. Τα περισσότερα περιστατικά που σας έδειξα είναι ανοιχτή. Ναι, γιατί πολλοί μας το λένε αυτό, ότι θα έχει εξωτερικά σημάδια. Δεν υπάρχουν εξωτερικά σημάδια πλέον. Σωστά. Γιατί ράβουμε με αγκιοχειρουργικές ραφές. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ λεπτές ραφές. Ένα μυστικό είναι αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα μυστικά, ώστε να μην φαίνεται καθόλου το σημάδι από την ανοιχτή ρινοπλαστική, αν χρειαστεί να γίνει ανοιχτή. Άρα γιατί δεν φαίνεται μαυρισμένο το πρόσωπο ή κάτι? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λίγοι ημόλοπες μπορεί να υπάρχουν μετά το χειρουργείο, επειδή αν έχουμε επέμβει στο οστό και το έχουμε λίγο λιμάρι. Αυτό εντάξει, μπορεί να υπάρχει. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα αφήσει σημάδια αυτό. Σωστά. Σε καμία περίπτωση. Μετά από ένα χρονικό διάστημα φεύγει. Άρα για μετά, η ρινοπλαστική βελτιώνει κάποια αναπνευστικά και όλα προβλήματα. Οπωσδήποτε. Που είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Πόση ώρα κρατάει περίοδο, μέσον ώρα μία ρινοπλαστική? Μία εξελιγμένη από τις νέες τεχνικές που χρησιμοποιούμε πλέον είναι εξελιγμένη ρινοπλαστική μαζί με επέμβαση στο διάφραγμα, είναι γύρω στις 3 ώρες, 2,5 με 3 ώρες. Γιατί πρέπει να κάνεις ένα καλό σχεδιασμό στο ελληνικό διάφραγμα, να μεταφέρεις κάποια τμήματά του εμπρός, από επίσω ίσως εμπρός, γιατί θέλουμε καλή στήριξη στο ακρορίνιο, να κάνεις μια καλή ρινοπλαστική με ενδεχόμενη χρήση μοσχευμάτων, όπως σας είπα πριν, για την πρόβλεψη του μέλλοντος, για να ξέρεις ότι και στο μέλλον θα είναι σταθερή η μύτη αυτή. Άρα ένα τρίωρο είναι απαραίτητο για να γίνει μια λεπτομερής και καλή ρινοπλαστική. Μάλιστα. Τώρα, τα περιστατικά τα πιο βαριά, που σας είπα πριν, τα πιο εξειδικευμένα, που χρειάζονται μοσχεύματα του πλευρικού χόνδρου, εντάξει, αυτά είναι πιο πολύ ο χρόνος του χειρουργείου, αλλά αυτά είναι λίγα. Δεν είναι η καθημερινή μας πρακτική. Τώρα, εκτός από την ανοιχτή χειρουργική και την κλειστή, υπάρχουν και άλλες τεχνικές? Ναι, υπάρχει η μη κλειστή τεχνική, η τεχνική delivery, που και αυτή υπήρχε βέβαια τα τελευταία χρόνια, αλλά την έχουμε εξελίξει και λιγάκι, λίγο παραπάνω. Είναι όταν σύρονται οι χόνδροι, οι πλάγιοι χόνδροι που σχηματίζουν το ρουθούγεμα, σύρονται έξω από τη μύτη, όπως φαίνεται στο σκίτσο, και εκεί μπορούμε να λεπτύνουμε με ακρίβεια, γιατί τους βλέπουμε τους χόνδρους ποιοι είναι. Άρα μπορούμε με ακρίβεια χιλιοστού να τους λεπτύνουμε και στη συνέχεια με ειδική τεχνική να τους ράψουμε μεταξύ τους, χωρίς να ανοίξουμε καθόλου στη στυλίδα. Μάλιστα. Είναι και αυτό. Τώρα, με τα αποτελέσματα, επειδή αναφερθήκατε ότι είναι καλό να παρακολουθείτε τον ενδιαφερόμενο για 5 χρόνια. 5 χρόνια δεν είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, αλλά όταν κάνεις έρευνα χρειάζεται πενταετία. Mm. Διαφορετικά, όταν έχεις κάνει καλή τεχνική και το είναι σταθερό το αποτέλεσμα στο πρώτο χρόνο ή στο δεύτερο χρόνο, τότε είναι πράγματι μόνιμο. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα θα μπορούμε να πούμε ότι η ρινοπλαστική έχει μόνιμο αποτέλεσμα, δεν μεταβάλλεται με το χρόνο. Σωστά. Μπορούμε να καμαρώσουμε γι' αυτό ότι η νέα ρινοπλαστική θα μας δώσει όμορφα, φυσικά, αλλά και μόνιμα αποτελέσματα. Γιατί τι να το κάνεις, όπως είπαμε πριν, να είναι στην αρχή λίγο καλή και σε σωστή θέση και στη συνέχεια να αλλάζει. Mm-hmm. Επιπλοκές υπάρχουν? Επιπλοκές ρινοπλαστικής. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε τα ποσοστά επιτυχίας αυτής της επέμβασης, γιατί πάρα πολλοί μας ρωτούν. Είναι μια επέμβαση που έχει πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα κατάλληλα χέρια. Δηλαδή, στα χέρια του εξειδικευμένου χειρουργού που έχει χιλιάδες ρινοπλαστικές, μπορείς σε ένα βαρύ περιστατικό, σε ένα ποσοστό 2 με 3% να χρειαστεί μια μικρή διορθωτική επέμβαση, αλλά θα είναι κάτι πολύ μικρό. Δεν πρόκειται να είναι κάτι όπως αυτά που σας έδειξα, που να χρειάζεται ολόκληρη μύτη από την αρχή. Όχι, βέβαια. Στα χέρια του ειδικού, τα ποσοστά που θα μπει κανείς, αν χρειαστεί μια πολύ μικρή διόρθωση, θα είναι 2 με 3%. Και όχι 40 και όχι
50%. Σωστά. Έτσι είναι. Κανείς ξέρει να ασχολείται, γι' αυτό το λόγο υπάρχει και εξειδίκευση και ασχολούμαστε αποκλειστικά με αυτή την αγαπημένη με τη μύτη, επέμβαση. Να πούμε. Με τη μύτη, γιατί είναι μια αγαπημένη επέμβαση στην οποία ο χειρουργός πρέπει να αφοσιωθεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να φτάσει ψηλά τα αποτελέσματα. Αγαπάτε αυτό που κάνετε. Σας δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν το αγαπάς, αν δεν το κοιτάς σαν να είναι δικό σου, σαν να είναι δικό σου παιδί αυτό που χειρουργείται, σαν να είναι συγγενή σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Σωστά. Δεν γίνεται να το πλησιάσεις διαφορετικά. Ωραία. Στο θέμα, εάν στο δέρμα της μύτης υπάρχει ένα καρκίνωμα, αυτό πώς αντιμετωπίζετε, κυρία Κυπρέου? Πραγματικά θέλει προσοχή αν υπάρχουν δερματικά καρκινώματα, γιατί είμαστε σε χώρα με πολύ υψηλά ποσοστά καρκίνου του δέρματος και σε πολύ νέα άτομα πλέον. Πρέπει λοιπόν κανείς να εξετάζει το πρόσωπό του. Ευτυχώς είναι κάτι που εύκολα το βλέπει κανείς και δεν είναι σε ένα σημείο στην πλάτη, παράδειγμα, που δεν θα το δει κανείς εύκολα. Άρα στο πρόσωπο, οποιοδήποτε σημάδι δούμε, το οποίο εξελίσσεται σαν πληγή ή μια παλιά ελιά που αλλάζει χρώμα, που αλλάζει σχήμα και είναι στη μύτη ή κοντά στα μάτια ή κοντά στα χείλη, θέλει ειδική αντιμετώπιση και ειδική επέμβαση, η οποία να είναι. Να ανήκει στη σφαίρα της πλαστικής. Γιατί δεν κλείνουν εύκολα τα σημάδια. Δηλαδή, αν θέλει να αφαιρέσει κανείς ένα μόρφωμα στη ράχη της μύτης, αυτό δεν κλείνει εύκολα. Δεν έχει ελαστικότητα το δέρμα της μύτης. Άρα, χρειάζεται να γνωρίζουμε τεχνικές και τη χρήση κρυμνών. Κρυμνό λέμε εμείς στη χειρουργική, όταν μεταφέρουμε δέρμα από διπλανή περιοχή και κάνει μια μετακίνηση, να μπορέσει να μας καλύψει εκείνο το κενό. Τότε το αποτέλεσμα είναι άριστο, σβήνει τελείως η ουλή μας, δεν φαίνεται καθόλου. Και έχουμε κρατήσει όλες τις αισθητικές μονάδες της μύτης. Δηλαδή, δεν πάμε να αφαιρέσουμε μια ελιά ή ένα μόρφωμα από το ρουθούνι και να βουλιάξει το ρουθούνι. Να φαίνεται παραμόρφωση. Όχι, βέβαια. Πρέπει λοιπόν να σβήσει αυτή η ουλή, να αφαιρέσουμε μεν το καρκίνωμα, το πιθανό καρκίνωμα στο πλήμα. Γι' αυτό είστε και μέλος της Ευρωπαϊκής Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Αυτές εξελίξεις εκεί τις παρακολουθούμε. Πώς μπορούμε να εξελίσσουμε τις τεχνικές μας ώστε να αφαιρούμε ακόμα και καρκινώματα, ακόμα και μεγάλα καρκινώματα από τη ράχη της μύτης, είτε από το ζυγωματικό είτε κοντά στο βλέφαρο, χωρίς να φαίνεται. Σωστά. Σας έχει τύχει ένα τέτοιο δύσκολο περιστατικό? Υπάρχουν περιστατικά και πολλά στην Ελλάδα και θέλουμε από εδώ, είναι ευκαιρία να πούμε για όλους τους νέους, σε πολύ νέες ηλικίες πλέον παρουσιάζεται καρκίνος του δέρματος και είναι τόσο εύκολο να το λύσεις όταν πας έγκαιρα στον γιατρό και το αφαιρέσει εκείνο το τμήμα, το εξετάσουμε με ιστολογική εξέταση. Και αν χρειαστεί σε κάποια περιστατικά να επαναπέμβουμε για να βγάλουμε λίγο μεγαλύτερο τμήμα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα και να μην το παραμελήσει κανείς, γιατί μετά θα έχουμε μεγάλες καταστροφές. Δηλαδή, κάποιες φορές χρειάζεται να αφαιρέσουμε και μεγάλο τμήμα της μύτης. Γίνεται βέβαια η επανόρθωση, το reconstruction, αλλά γιατί να φτάσει κανείς σε μεγάλη επέμβαση. Σωστά. Τώρα, αναφερθήκατε σε παραμορφώσεις. Τώρα, όταν αυτές οι παραμορφώσεις είναι αρκετά μεγάλες, όπως είπατε, χρησιμοποιείτε μοσχεύματα ή τι υλικό χρησιμοποιείτε για να καλύψετε το κενό? Να καλύψουμε το κενό είναι πάντα δέρμα από τον ίδιο ασθενή, το οποίο μπορεί να έρθει από το ζυγωματικό του, από το μάγουλο, κάποιες φορές από το μέτωπο όταν λείπουν μεγάλα τμήματα της μύτης. Και πάλι κάτω από το δέρμα αυτό που θα φέρουμε το καινούριο, θα υπάρχουν μοσχεύματα του πλευρού συνήθως. Εδώ είναι ένα περιστατικό το οποίο είχε γίνει μια μεγάλη ζημιά από προηγούμενη επέμβαση στη μύτη. Έχει παραμόρφωση ουσιαστική και μεγάλη στεναχώρια. Θυμάμαι αυτή η κοπέλα διαρκώς έκλαιγε. Δεν μπορούσε να δεχτεί την αλλαγή στο πρόσωπό της, αλλά και έχουν και αγωνία ώστε να βρουν ποιος θα το διορθώσει. Και εκεί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, να γίνει η διόρθωση και να γίνει με τη μία επέμβαση επιτυχής. Εδώ έχουμε κάνει την επανόρθωση με μοσχεύματα από το πλευρικό χόνδρο και έχουμε φέρει μια πολύ καλή αποκατάσταση στο αισθητικό αλλά και στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα, όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη σαν αυτό το περιστατικό, όταν γίνεται μια αποτυχημένη επέμβαση από κάποιον άλλο πλαστικό, από κάποιον άλλο ρινολαρυγολόγο ή πλαστικό, και έρχεται μια κοπέλα όπως παραδείγματος χάρη αυτή και έκλαιγε, μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα μπορείτε να πείτε ότι είναι ασφαλές να γίνει ένα τέτοιο χειρουργείο? Δηλαδή, τη λέτε πρέπει να περιμένει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα? Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλοί μας πιέζουν. Μας πιέζουν και λένε τώρα θέλουμε τη διόρθωση. Δηλαδή είναι δυσαρεστημένοι. Ναι, είναι δυσαρεστημένοι και μας πιέζουν πολύ. Όμως είναι λάθος, γιατί ας πούμε παράδειγμα, το σωστό είναι να χειρουργηθεί μετά από ένα έτος. Ειδικά αν θέλω να επέμβω στο ακρορίνιο. Αν ήταν να επέμβω μόνο στο οστό και να κάνω μια καινούργια ιστοτομία ή λίγο να βελτιώσω τη ράχη, αυτό θα το κάναμε και άμεσα. Αλλά αν πρόκειται να κάνουμε δουλειά στο ακρορίνιο, πρέπει μετά από ένα χρόνο. Κάποιοι λοιπόν δεν ακούν αυτά που τους λένε, οι ειδικοί, ότι πρέπει να περιμένουν ένα χρόνο και βρίσκουν κάποιον που δέχτηκε να τους χειρουργήσει και στον ένα μήνα και στους δύο μήνες. Και είναι τρεις χειρότερα τα πράγματα. Δυστυχώς. Δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Πρέπει να ακούσουν τον ειδικό ότι. Αυτή η κοπέλα περίμενε ένα χρόνο. Ναι, αυτή η κοπέλα περίμενε. Πραγματικά. Ήταν καλή κοπέλα. Ήταν συνειδητοποιημένη, ήξερε τι έκανε, ήταν υπάκου. Όταν τη δείξουμε άλλα περιστατικά αντίστοιχα, πόσο καλά έχουν πάει, όταν ακούσει. Έχει την υπομονή. Το χειρουργό, ναι, δεν μπορεί να βιάζεσαι άμεσα να κάνει όλη την αλλαγή. Γιατί οι ιστοί έχουν ουλές,
Έχουν συμφύσεις μεταχειρητικές και δεν μπορούν να χειριστούν σωστά. Δεν μπορούν να αποκολλήσει το δέρμα. Εδώ τι βλέπουμε, κυρία Κύπρα? Εδώ βλέπουμε το περιστατικό στην ακτινογραφία, πώς έδειχνε τη μεγάλη καθίζηση της μύτης, πώς είχε καθίσει όλη κάτω. Η ίδια κοπέλα. Είναι η ίδια κοπέλα. Και πώς αναγκαστήκαμε στο μετά, αν θα δείτε, να κάνουμε ναι μεν τη νέα στήριξη, αλλά χρησιμοποιήθηκε και μία βίδα. Μία βίδα αγνάθοχειρουργικής, στην οποία στηρίχτηκαν. Δεν υπήρχε κόκαλο κάτω καθόλου. Υπάρχει στη βάση της μύτης ένα κόκαλο, μια προεξοχή, η οποία δεν πρέπει να αφαιρείται. Σωστά. Έστω και αν κάνει ρινικό διάφραγμα, δεν πρέπει εκείνη την προεξοχή να την βγάλει τελείω, γιατί είναι στήριγμα στο κέντρο της μύτης. Άρα τοποθετήθηκε μια μικρή βίδα που πάνω εκεί έδεσαν όλα τα μοσχεύματα και μπορέσαμε και κάναμε όλο το χτίσιμο, θα λέγαμε, της μύτης. Και αυτό δείχνει αυτή η ακτινογραφία. Μάλιστα. Τώρα η ανάρρωση. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα? Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να αναρρώσει κανείς και τι πρέπει να κάνει, ποιες είναι οι οδηγίες που τους δίνετε? Εδώ είναι πολύ ωραίο να το πούμε, είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί ενώ είπαμε για τόσο μεγάλες επαναρθώσεις και για ένα χειρουργείο που μπορεί να κρατήσει 3 αλλά και περισσότερες ώρες, κανείς φοβάται την ανάρρωση. Και λέει, τι γίνεται μετά από τόση επέμβαση, θα έχω δύσκολη ανάρρωση? Όχι, η ανάρρωση είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί όλοι είναι τεχνικοί. Η τεχνική του χειρουργού και κυρίως το ακρορίνιο. Δουλεύουμε με τους χόνδρους. Δεν δουλεύουμε στο βάθος, στα σπλάχνα του οργανισμού, να πεις ότι θα είναι μια βαριά επέμβαση. Δεν είναι, είναι τεχνική. Ο χρόνος κατάει λόγω της τεχνικής που είναι πολύ λεπτή. Άρα λοιπόν η ανάρρωση είναι πολύ εύκολη. Μπορεί να βγει κανείς και την ίδια μέρα από την κλινική, αν το επιθυμεί. Στο εξωτερικό οι ρινοπλαστικές βγαίνουν την ίδια μέρα. Είναι day clinic. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε πολύ λεπτές γαζούλες μέσα στη μύτη, γιατί έχουμε διορθώσει το διάφραγμα και αυτές είναι απαραίτητες. Για κάποιες ώρες ή για ένα βράδυ το πολύ, αλλά αυτές μετά θα τις αφαιρέσουμε. Αρχίζει και αναπνέει αμέσως και μπορεί να φύγει από την κλινική. Λοιπόν, ή την ίδια μέρα ή το πολύ την επομένη. Φεύγει λοιπόν αναπνέοντας, γιατί έχουμε αφαιρεθεί εσωτερικές γαζούλες. Μένει ο εξωτερικός νάρθηκας, ένας θερμοπλαστικός νάρθηκας για να κρατήσει το νέο σχήμα της μύτης, και αυτό θα τον αφαιρέσουμε σε μία εβδομάδα. Τους λέμε να αποφεύγουν τη γυμναστική, τις δραστηριότητες για 15-20 μέρες, και αυτό είναι φυσικό για να μην πριστεί η μύτη. Να τηρήσουν κάποιους κανόνες και πλύσεις στη μύτη και κάποιες κρέμες που θα βάλουν εσωτερικά, και αυτό είναι όλο. Είναι γρήγορη η ανάρρωση της ρινοπλαστικής. Και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για το διάφραγμα. Κάποιοι μπορεί να μην κάνουν εξωτερικά τίποτα και να δουλέψουμε μόνο εσωτερικά στη μύτη. Και εκείνοι το ίδιο. Μάλιστα. Μόνο που εκείνοι δεν θα έχουν νάρθηκα. Πολύ σημαντικό όλα αυτά που μας λέτε. Άρα, για να πούμε κατά κλείδι, πότε μπορεί να επιστρέψει κάποιος στη συνεργασία του, στις καθημερινές δραστηριότητες του? Ναι, συνολικά αν το δούμε γύρω στις 15 μέρες, αν δεν θέλει να τον δει κάποιος με νάρθηκα, γιατί και μετά τον νάρθηκα βάζουμε συνήθως κάποια μικρά αυτοκολλητάκια που έχουν το ρόλο να ξεπριστεί γρήγορα η μύτη. Και γι' αυτό πρέπει ο ασθενής να είναι κοντά με τον γιατρό του, να μην χάνεται από την παρακολούθηση, γιατί είναι πολύ σημαντική. Οι πρώτες μέρες, οι πρώτες 15 μέρες, ο πρώτος μήνας μπορεί να δώσουμε οδηγίες. Μπορεί να βάλουμε ταινίες, μπορεί να τους δείξουμε πώς να κάνουμε μασάζ στη μύτη, ώστε να έχουν πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Και πιο γρήγορα να κυκλοφορήσει. Φυσικά σε 15 μέρες είναι τελείως καλά. Δεν χρειάζονται οι άντρες ούτε και make-up, αφού δεν θα χρησιμοποιήσουν, αλλά και οι γυναίκες θα πάνε κατευθείαν στην εργασία τους. Μάλιστα. Δεν θα έχουν πρόβλημα χαρούμενες να μείνουν πίσω. Πλέον. Πλέον χαρούμενες και καμαρώνοντας για τη νέα μύτη. Να τονίσουμε λιγάκι το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί εκτός από γιατρός γίνεστε και ψυχολόγος σε αυτά τα περιστατικά. Θέλετε να μας πείτε το πόσο σημαντικό είναι το ψυχολογικό κομμάτι, κυρία Κυπρέου? Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε και πριν, η εμφάνιση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και πόσο μάλλον η μύτη που είναι κεντρική στο πρόσωπο και που δεν κρύβεται. Δηλαδή, αν κάποια άλλη ατέλεια έχει κανείς, θα βάλει ένα ρούχο, θα βάλει κάτι και δεν θα μπορέσει να φανεί τόσο πολύ αν θέλει να το κρύψει. Αλλά στη μύτη δεν γίνεται. Θα πρέπει να είναι σωστά τα αποτελέσματα μετά από το χειρουργείο μας για να έχουμε το θετικό αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής, που όπως είπαμε πριν, έχει ένα απίστευτο συναισθηματικό αποτέλεσμα μεγάλης εφορίας, μεγάλης αυτοπεποίθησης και χαράς οπωσδήποτε. Και το αντίθετο συμβαίνει σε μια κακή ρινοπλαστική. Μια κακή ρινοπλαστική είναι απίστευτη η συναισθηματική φόρτιση. Καλύτερα δηλαδή να μένει κανείς όπως ήταν πριν. Μου το έχω πει πολλές φορές. Κοιτάξτε μου, λέει, την παλιά μου μύτη ήταν καλύτερη. Φυσικό δεν είναι. Πόσο πολύ να στεναχωρηθεί και κλείνονται μέσα στο σπίτι και δεν βγαίνουν έξω και αποφεύγουν την εργασία τους. Είχα ένα φοιτητή που είχε αφήσει και τα μαθήματα του Πανεπιστημίου. Μέχρι να τη φτιάξουμε. Είναι από αυτούς που πρέπει να περιμένουν. Του έχω συμβουλεύσει να περιμένει όσο μπορεί να την κάνουμε τέλεια. Τι συμβουλές θα δίνετε στους τηλεθεατές ή διαφερόμενους που έχουν κάποιο πρόβλημα και χρειάζονται ρινοπλαστική? Θα πρέπει να συμβουλευτούν τον ειδικό, φυσικά να μην φοβούνται. Όταν είναι στα κατάλληλα χέρια, δεν χρειάζεται να υπάρχει φόβος. Να έχουν ασφάλεια μεγάλη από την εμπειρία του χειρουργού και από τα περιστατικά που έχει αναλάβει. Και έτσι λοιπόν θα μπορέσουν μαζί να συζητήσουν, να δώσει ο ένας τον άλλο να καταλάβει και ο ενδιαφερόμενος να μας πει τι ακριβώς θέλει, αλλά και ο χειρουργός να του εξηγήσει ποιοι είναι οι περιορισμοί στη δική του την περίπτωση. Δηλαδή, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, μέχρι πού του ταιριάζει.
ή αν είναι από προηγούμενο χειρουργείο, πάλι μέχρι πού μπορούμε να το εξελίξουμε. Και μπορεί να του πούμε ότι, ναι, αν θέλουμε ένα μέτριο αποτέλεσμα, θα πάρουμε τα μοσχεύματα με αυτόν τον τρόπο και θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Αν θέλει κανείς να κάνει πλήρη επανόρθωση και να του συζητήσω και να του εξηγήσουμε ότι αν θα πάρει τα μοσχεύματα από το πλευρό, θα έχει ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα, νομίζω θα το καταλάβει. Και χωρίς φόβο θα μπορέσει να προχωρήσει σε μια επέμβαση που θα τον ικανοποιεί. Πάνω Αλλά πρέπει αυτό να το δείξουμε, να το εξηγήσουμε, να ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Άρα, να τονίσουμε λιγάκι ότι να μην φοβούνται οι τηλεθεατές που έχουν κάποιο πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα της ψυχολογίας, της ζωής τους, η ποιότητα της ζωής τους και πάλι, έχει. Γιατί γίνονται και αντικοινωνικοί, όπως είπατε εσείς, κάποιον που γνωρίζετε. Αφήνουν τις σπουδές τους, αφήνουν τη ζωή τους για κάτι τέτοιο. Την εργασία τους. Είναι πολύ σημαντικό. Πλέον έχουν γίνει τόσο απλά τα πράγματα. Ακριβώς, έχει ο κόσμος πολύ φόρτιση συναισθηματική και πολλά που το συμβαίνουν γενικά σε κάθε επίπεδο και οικονομικά, που θα πρέπει να μην έχει άλλα προβλήματα συναισθηματικά επάνω του. Και φυσικά δεν είναι μια επέμβαση που είναι και πανάκριβη να πεις ότι είναι ένα κόστος φοβερό, γιατί και αυτό πολλοί που μας το ρωτούν έχουν φόβο όμως είναι κάτι πολύ υπερβολικό. Όχι, δεν είναι. Και μην ξεχνάμε, όπως είπαμε πριν, ότι η ρινοπλαστική έχει ένα σοβαρό λειτουργικό ρόλο. Mm-hmm. Οφείλουμε να διορθώσουμε την αναπνοή πρώτο και κύριο. Και πολλοί είναι πράγματι που μας έρχονται κυρίως για την αναπνοή. Και επειδή μαθαίνουν ότι ο γιατρός τους μπορεί να αναλάβει και κάποιες μικρές διορθώσεις, τότε ναι, θα μπορεί να γίνει και τα δύο μαζί, που είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο μπορεί, οφείλει να γίνει μαζί. Οφείλει να γίνει μαζί. Και από τον ίδιο χειρουργό. Ο ίδιος ο εκπαιδευμένος χειρουργός γνωρίζει πώς θα δουλέψει το διάφραμα και αν θα πάρει κάποια τμήματά του να τα χρειαστεί για την ρινοπλαστική, ποια ακριβώς τμήματα θα είναι αυτά και σε τι σχήμα. Άρα λοιπόν ο ίδιος πρέπει να γνωρίζει τη συνδυαστική αυτή επέμβαση διαφράγματος και ρινοπλαστικής. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κυπρέου, και που ήρθατε, μας δώσατε τα φώτα σας και όχι απλά ως χειρουργός οτορυνολαρυγκολόγος και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Πλαστικής Προσώπου, Χειρουργικής Προσώπου, γιατί όταν είναι συνολικά όλο το πρόσωπο, κοιτάμε τη μύτη συνολικά με όλο το πρόσωπο, βλέπουμε ότι πρέπει να είναι λίγο πολύ προσεγμένα τα πράγματα και με τη λεπτομέρεια. Ευχαριστούμε για το καλό σας γούστο πάνω απ' όλα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρον συνέντευξη. Face to face, σήμερα καλεσμένη έχουμε την πολυτάλαντη ηθοποιό, τραγουδίστρια, σχεδιάστρια Μαθίλδη Μαγκύρα. Τι κάνεις, Μαθίλδη? Καλά είμαι, εσείς? Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Ευχαριστώ. Έχουμε που να μιλήσουμε σήμερα για την εμπειρία σας για την κρυσταλλοθεραπεία. Θέλετε να μας πείτε πώς αισθανθήκατε? Να πω ότι η πρώτη μου εμπειρία ήταν στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Είχα γνώρισει έναν Μεξικάνο ο οποίος είχε αυτό το crystal bed. Και έκανα μόνο μία συνεδρία, είχα αισθανθεί πάρα πολύ ωραία, θυμάμαι. Και όταν έμαθα ότι αυτό υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, ξετρελάθηκα. Ξετρελάθηκα γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά καλό είναι να το μάθει, γιατί καταρχάς πρακτικά μπαίνεις σε έναν πολύ ωραίο ήρεμο χώρο, ακούς μια πολύ ωραία χαλαρωτική μουσική, είσαι στα λευκά, χαλαρώνεις. Εμένα με πήρε ο ύπνος όσες φορές έχω κάνει. Αισθανόμουν σε κάποια σημεία του σώματός μου κάτι έντονο και δυνατό να συμβαίνει, το οποίο ήταν ευχάριστο το δυνατό αυτό που συνέβαινε. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν... αισθανόμουν στο στομάχι που... Συνήθως το στομάχι με χτυπάει όταν αγχώνομαι, γιατί έχω άγχος. Εσείς με το πρόγραμμά σας σίγουρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί και διαφορές ώρες όταν ταξιδεύετε σε διάφορες χώρες και φυσικά και το στρες, η διατροφή, δεν τρώτε σωστά, οπότε παθήσεις πάρα πολλές και χτυπάνε διάφορα σημεία του μεσημβρινού. Και η ενέργεια που χρειάζεται για αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, βγάζουμε πολλή ενέργεια σε μία παράσταση. Σωστά. Οπότε χρειαζόμαστε να γεμίζουμε με ενέργεια και το... Να αισθανόσαστε ευεξία και το... ηρεμία πάνω απ' όλα. Η κρυσταλλοθεραπεία βοήθησε πάρα πολύ και τον ύπνο μου. Mm-hmm. Είναι βαθύτερος, είναι ποιοτικότερος, ξυπνάω πολύ πιο εύκολα και σκυνηθώ λιγότερες ώρες. Αλλά νιώθω ότι χόρτασα. Σωστά. Ύπνο. Να πούμε όμως από πού προέρχεται, κυρία Μαγκύρη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Το Crystal Bed προέρχεται από το Casa do Dominicio της Αμπατζιάνης Βραζιλίας. Ο μεγάλος θεραπευτής της Βραζιλίας είναι ο John of God. Εδώ τον βλέπουμε την Oprah Winfrey, η οποία του έχει πάρει και συνέντευξη.
Ο Τζον Αυγκότ φυσικά χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους θεραπείας και ένας από αυτούς είναι και η κρυσταλλοθεραπεία. Από τι αποτελείται? Στην ουσία ήταν ένας μεγάλος κρύσταλλος που χωρίστηκε σε 7 κομμάτια. Αυτοί οι κρύσταλλοι κουάρτζ εξαιρετικής ποιότητας από τη σπηλιά κοντά στην Αμπατζιάνα της Βραζιλίας, οι οποίοι συνεχίζουν να δρούν ως μια ενιαία μονάδα. Μέσα από το φως όμως που διαθλάται, μέσα από ειδικά χρωματικά φίλτρα, πέφτουν επάνω στο θεραπευόμενο που βρίσκεται ξαπλωμένος από κάτω. Και γίνεται φυσικά η θεραπεία. Τώρα, τι συνδυάζει το Crystal Bed? Δεν είναι ένα απλό εργαλείο, είναι ένα πολυεργαλείο. Γιατί συνδυάζει φωτοθεραπεία, καθώς διαθλάται σε δέσμες φωτός μέσα από κρυστάλλους οι οποίοι συνδυάζουν τη χρωματοθεραπεία. Και επειδή υπάρχουν ειδικά χρωματικά φίλτρα που αφήνουν το φως να περνάει μέσα από αυτούς, μετά έχουμε την κρυσταλλοθεραπεία. Άρα έχουμε μια ολιστική εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα που μας δίνει το Crystal Bed. Και μάλιστα τα αποτελέσματα γίνονται αισθητά μετά από μόλις λίγα λεπτά. Και έτσι ιδρά, λοιπόν, το Crystal Bed. Έτσι αισθανθήκατε κι εσείς η χρωματοθεραπεία και όπως σας είπα, ήταν εξαπλωμένη και ήρεμη. Έκανε τη δουλειά που χρειάζεται στους μεσημβρινούς. Σωστά. Επειδή πιστεύω ότι όλα είναι ενέργεια και όλα για την ενέργεια γίνονται, πιστεύω ότι αναζωογονείσαι με την κρυσταλλοθεραπεία. Γεμίζεις ενέργεια, νιώθεις πολύ καλύτερα και σκέφτεσαι και καλύτερα. Σωστά. Και όταν σκέφτεσαι για καλύτερα, αυτό δημιουργεί. Δηλαδή, όταν έχεις καλύτερες σκέψεις, έχεις καλύτερα συναισθήματα, έχεις καλύτερη ενέργεια. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που πρέπει να το θέλει. Πρέπει να το κάνεις για τον οργανισμό σου πάνω απ' όλα και επειδή το χρειάζεσαι. Τώρα, να πούμε και πώς δρά το Crystal Bed, γιατί έτσι θα καταλάβουμε λίγο και αυτό που είπατε, γιατί έχει σχέση και με την αντιγύρανση. Το φως που διαθλάται μέσα από τους κρυστάλλους μεταδίδει στο θεραπευόμενο τις συχνότητες των κρυστάλλων. Οι κρύσταλλοι όμως είναι μια πέτρα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε οι κρύσταλλοι ζουν τη δική τους πραγματικότητα σε σχέση με τον χρόνο, που έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με τον χρόνο από ότι εμείς οι άνθρωποι. Οπότε έτσι, όπως είπατε κι εσείς, είναι ένας τρόπος επίδραση πάνω στο θέμα της αντιγύρανσης. Οι συχνότητες αυτές συντονίζουν τη δομή του νερού μέσα από τα κύτταρά μας, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία για ασθένεια διαγράφεται σε κυταρικό επίπεδο και όσο προχωράνε οι συνεδρίες, τα αποτελέσματα μονιμοποιούνται. Σημαντικό αυτό. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η εξισορρόπηση όλων των ενδοκρινών αδένων, οι κρύσταλλοι μπαίνουν πάνω στα τσάκρα μας, εξισορρόπηση παραγωγής και διαχείριση ορμονών, βελτίωση λειτουργίας και συνεργασίας όλων των συστημάτων του οργανισμού. Πραγματικά να πούμε ότι οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στα τσάκρα, δημιουργούν ηρεμία του νευρικού συστήματος, πλήρη ανανέωση του οργανισμού μόνο με μία συνεδρία. Χαλαρώνουμε λοιπόν πάρα πολύ, με πολύ ποιοτικό ύπνο, όπως είπατε και εσείς, κυρία Μαγκύρα, γιατί βελτιώνει την πίεση της καρδιάς, την πίεση της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος, βελτίωση του ανοσιοποιητικού. Οπότε το Crystal Bed επιδρά σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Και το νευρικό σύστημα και λόγω του DNA μας. Και ο εγκεφαλικός φλοιός του εγκεφαλικού συστήματος δημιουργεί βαθιά χαλάρωση στο νευρικό σύστημα. Έτσι κι εσείς κοιμόσαστε πιο εύκολα, πιο χαλαρά και πάνω απ' όλα πιο βαθιά και δημιουργεί ευεξία στο νευρικό σύστημα. Γιατί έτσι είσαστε και happy. Και θέλω να πιστεύω ότι συνεδρία με τη συνεδρία θα με φτάσει στο στόχο μου. Ακριβώς. Ο στόχος μου είναι η απόλυτη συνειδητοποίηση. Σωστά. Η αυτογνωσία. Λοιπόν, κλείνοντας, ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για το Crystal Bed. Όπως είπαμε, η εξισορρόπηση του συμπατικού και του παρασυμπατικού, τα όνειρά μας γίνονται πολύ πιο έντονα και βελτιώνει και τη μνήμη. Θυμόμαστε τα όνειρά μας, επίσης ξυπνάμε πάρα πολύ πιο εύκολα και πάρα πολύ υγιέστατα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσετε στην εκπομπή Face to Face. Γεια σας από εμάς.